Τραβώ. Εδώ. Και εδώ στραβώ. Θα στραβογυρίζω την τροχή. Το ίδιο και εδώ. Στραβώ και θα στραβογυρίζω την τροχή. Εδώ δεν ταιριάζει. Δείτε. Επίσης και εδώ στον πύρο είναι δύο λαμάκια, ένα και ένα δύο εδώ, και είναι στραβά οι τρύπες τους, στραβοκολλημένα και δεν ταιριάζουν και μόνο με σφυρί μπήκε. Πολύ μεγάλη ανοχή. Ούτε τα αυτοκόλλητα κολλάνε, ξεκόλλησαν όλα. Ούτε τις βίδες έχει σε αυτά τα στηρίγματα. Τα στηλεχωρείς βίδες. Το ίδιο και από εδώ. Εδώ, όπως είπαμε, δεν ταιριάζει. Είναι λάθος κολλημένο. Ακόμη δεν υπάρχει ρεγουλατόρος για το ρελαντί. Αυτό ήρθε χτυπημένο. Το φίλτρο αέρος είναι με λάδι, αλλά είναι για κλωτσιές. Ούτε για τη στάθμη δεν έχει ένδειξη. Και αν βάλεις παραπάνω λάδι, δεν παίρνει το μπροστά. Τα στερίγματα υποχρεωτικά βιδώνουν με το κινητήρα. Το ίδιο και από εδώ. Εδώ άλλαξα βιδάκι γιατί το είχαν κλωτσιμένο και έβαλα αυτασφαλιζόμενο. Και το παξιμάδι και η βίδα. Είναι αυτή εδώ. Για να βιδώσει, δεν βιδώνει άλλο. Δείτε το σπήρωμα.
σκορπισμένο. Αυτό δεν το έβαλα. Πάει στην εξάτμιση. Ένα πολύ φτηνό μηχάνημα. Αυτό εδώ το καπάκι το είχαν πιάσει με το χέρι τις βίδες. Αυτό μόλις το τράβηξα έφυγε, το πήρε μέσα το σκηνί και έπρεπε να το επισκευάσω. Λοιπόν, ούτε λάδια στο κινητήρα. Βλέπετε. Ούτε στο κυβότιο. Τα στοιχεία του είναι αυτά εδώ. Το φίλτρο αέρος στραβή κατασκευή, λιγότερο διάκαινο από εδώ και περισσότερο από εδώ. Επίσης και εδώ είναι γδαρμένο και χτυπημένο και δεν το είδα και από την αρχή. Αυτό είναι το βιβλίο. Γενικώς κλάσεις ανώτερα είναι τα ελληνικά μηχανήματα. Οι φρέζες είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Δεν δίνουν ο αντιπρόσωπος όλα τα μαχαίρια και ύστερα από πολλή διαμάχη μου έδωσε τα υπόλοιπα μαχαίρια. Τα έχουν σαν εξτρά να τα πληρώνεις. Τα μαχαίρια λοιπόν τα έδωσε χωρίς βίδες και αυτές τις αγόρασα εγώ. Οι ζάντες, οι
Οι φρέζες είναι ανομοιόμορφα κολλημένες, τα τετράγωνα αυτά. Σε αυτήν εδώ πάνε καλύτερα. Στην άλλη είναι διαφορετικά. Μάλλον στην άλλη πάνε καλύτερα και σε αυτή χειρότερα. Ενώ εδώ η σειρά πηγαίνει προς τα πίσω, όταν περιστρέφεται έτσι, η σειρά πηγαίνει προς τα πίσω, δηλαδή πρώτα χτυπάει αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό, σε διαστήματα σταθερά. Στην άλλη πηγαίνει αντίθετα. Χτυπάει αυτό τελευταίο και αυτό πρώτο. Και βλέπετε τη γωνία αυτού εδώ με του άλλου, καμία σχέση. Αυτή εδώ καμία σχέση με του άλλου, γι' αυτό το λόγο δεν ταιριάζανε και η καλύτερη διάταξη ήταν αυτή που επιλέχθηκε. Βέβαια αυτό θα αναγκάζει να πηδάει έτσι, έτσι θα πηδάει. Θα πηδάει δεξιά-αριστερά, έτσι, τακ-τικ-τακ-τικ. Θα χοροπηδάει δεξιά-αριστερά, δεν θα χτυπάει συγχρόνως. Γιατί αυτό θα ταιριάζει με αυτό, θα χτυπάνε συγχρόνως. Το επόμενο που θα χτυπάει είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ τη φρέζα, το επόμενο θα χτυπάει αυτό εδώ. Και σε αυτήν εδώ τη φρέζα δεν είναι στο δεύτερο, είναι στο τρίτο. Οπότε θα χοροπηδάει δεξιά-αριστερά. Δείτε τη διάταξη. Για να την κατανοήσετε καλύτερα.